Είμαι ο Νικόλος Μουστάκας από την AdMine. Είμαι διευθυντής δημιουργικού στην εταιρεία. Φέτος, μετά από πολλά χρόνια που γνωριζόμαστε μαζί με τον Γιάννη και σε μία περίοδο που και η εταιρεία μας δείχνει μία εξωστρέφεια πάνω στα δρόμενα της πόλης γενικότερα, και προσπαθώντας να βοηθήσει διάφορες εκδηλώσεις και μία από αυτές και του Γιάννη, την οποία θεωρούμε και εμείς μαζί με αυτόν μία από τις πιο αδικημένες εκδηλώσεις της πόλης μας, μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε μία υποστήριξη πάνω στο φεστιβάλ και στο TISFF, αλλά και στο INTIMEC, το νέο φεστιβάλ που διοργανώνεται, και να το υποστηρίξουμε με όλα τα επικοινωνιακά υλικά τα οποία θα χρειαστούν για να βγει το φεστιβάλ προς τα έξω. Μέσα σε αυτό ξεκινήσαμε με τη λογοτύπηση και των δύο φεστιβάλ, όπου, για τα οποία θα μας μιλήσει καλύτερα και η Λίλα Διαβάτη, Senior Associate Creative στην AdMine. Και καλό είναι να βλέπουμε σιγά σιγά και κάποια πράγματα. Θα σας δείξουμε λίγο το trailer του φεστιβάλ, το οποίο θα σας τα στείλουμε αυτά τα υλικά. Νομίζω ότι σας έχουμε σταλεί και στο... Αυτό λοιπόν είναι στην ουσία και η νέα εικόνα την οποία θέλουμε να δώσουμε και για το φεστιβάλ. Έχουμε δουλέψει αρκετά μαζί με τον Γιάννη πάνω και στα δύο φεστιβάλ και αρκετά λέγοντας από την αρχή μέχρι το τέλος. Ενώ δηλαδή πιάσαμε όλη την ιστορία του φεστιβάλ προσπαθώντας να τη δώσουμε λίγο μορφή. Ήμουνα από τα πρώτα φεστιβάλ μαζί με τον Γιάννη και καταλαβαίνω τι σημαίνει ταινίες. Σε αντίθεση με την νεολαία που σου λες, αλλά όχι νεολαία, ναι, είπες για τον κόσμο. Όχι, εγώ πιστεύω είμαστε λίγο, ναι, δεν είμαστε πολύ νεολαία πλέον. Πιστεύουμε ότι όλο αυτό πλέον θα πάρει μεγαλύτερες και καλύτερες διαστάσεις και θεωρούμε ότι οι ταινίες μικρού μήκους είναι πλέον το μέλλον, μιας και γενικότερα ζούμε σε μια εποχή short, δηλαδή ψάχνουμε πάντα να βρούμε να κάνουμε πράγματα σε όσο το δυνατόν λιγότερο και συντομότερο χρόνο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σύντομοι, να κερδίσουμε χρόνο, τα social media μας βοηθάνε σε αυτό κτλ. Ας δώσω λοιπόν το λόγο στη Λίλα για να μπορέσει να σας πει δύο πράγματα λίγο για το λογότυπο του φεστιβάλ. Λίλα. Γεια σας και από μένα. Πήρατε βασικά και μια εικόνα γενική όσον αφορά την οπτική επικοινωνία του φεστιβάλ. Θα δείτε και στην πορεία πώς αυτά συνδέονται με το λογότυπο και όλη αυτή τη φιλοσοφία. Θα πάω λίγο ανάποδα. Γενικά στη ζωή μας όλα κυλάνε πάρα πολύ γρήγορα. Σωστά. Αλλά είναι κάποιες στιγμές, είτε λίγο πιο μικρές είτε λίγο πιο μεγάλες, που είναι αυτή
αυτές που έχουν τη μεγαλύτερη ένταση και το μεγαλύτερο νόημα. Δεν είναι όλη μας η ζωή γεμάτη ασταμάτητα, από αρχή μέχρι το τέλος, γεμάτη πράγματα. Αυτές λοιπόν οι στιγμές είναι που δίνουν και την ουσία στη ζωή μας. Αν τις βάλουμε αυτές πάνω σε ένα timeline, όπως στις ταινίες, έτσι, είναι σύντομες και συμπυκνωμένες. Έτσι είναι και το timeline των ταινιών του φεστιβάλ. Σύντομο, συμπυκνωμένο και με μεγάλη ένταση. Οπότε, πατήσαμε πάνω σε αυτά τα keywords, σωστά, και από εκεί προχωρήσαμε στη δημιουργία του λογοτύπου. Ο λογότυπος αυτός βασίζεται ακριβώς πάνω σε αυτά τα συστατικά της ζωής μας, μέσα από τη ζωή μας και που εκφράζονται και στις ταινίες. Παίρνει αυτή όλη την φιλοσοφία και μεταδίδει στο κοινό. Όπως βλέπετε εδώ και από το timeline, όπως έχουμε χρησιμοποιήσει τα κομμάτια. Το λογότυπο λοιπόν είναι, έχει Bauhaus αναφορές, είναι αρκετά minimal, απλές γραμμές, έχει ένταση, εντάσσει στο χρώμα στην διαφορετικότητα και απορρίπτει οτιδήποτε περιττό. Όπως και εμείς στο τέλος έχουμε απορρίψει οτιδήποτε περιττό, έχουμε κρατήσει την ουσία. Και όσο μικρές και να γίνουν αυτές τις στιγμές, όπως και το λογότυπο, θα δείτε, είναι πάντα διάκριση. Αυτή λοιπόν όλη η φιλοσοφία και τη ζωή μας της ίδιας και των ταινιών που στην ουσία εκεί εμπεριέχονται, έχουν μεταφερθεί στο λογότυπο. Και ακριβώς το ίδιο έχει εφαρμοστεί και σε όλη την κοινωνία. Αν είδατε και στο τρέιλερ, ακριβώς όλα τα κομμάτια που εστιάζουν στις λεπτομέρειες, η ένταση, σε κάποια σημεία πιο γρήγορα, άλλα σημεία πιο αργά, είναι ακριβώς αυτά τα στοιχεία. Θα δείτε, ναι, και θα δούμε κάποιες εφαρμογές. Στην ουσία, βλέπουμε την αφίσα του φεστιβάλ, η οποία έχει την κίνηση, προσπαθώντας να δώσουμε λίγο την αίσθηση της ταινίας και καθώς γυρίζει για την προβολή. Με την ίδια λογική και με το timeline έχουμε και την μία δεύτερη αφίσα. Διαφορετικές εντάσεις, διαφορετικά μήκη, όπως είναι και όλες μας, όπως είναι και οι στιγμές και η ένταση που ζούμε και μέσα στις ταινίες. Στο λογότυπο οι γωνίες εκφράζουν και τις ανατροπές που έχουμε σε κάποιες στιγμές. Δεν είναι όλα μια ευθεία γραμμή, σωστά. Και καλό είναι να μιλήσουμε λίγο πλέον και για το φεστιβάλ σαν φεστιβάλ, γιατί φέτος έχουμε κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως έχουμε την προβολή της ταινίας του Γιώργου Πουλάντου. Είμαστε λίγο με σχολάκευσε ότι ποιος δημιώνει σε εμάς το έργο του Γιώργου Πουλάντου. Άρα αποκλειστική προβολή. Έλα. Αποκλειστική προβολή. Ναι, και δεν θα υπάρχει και η δεύτερη. Χθες το βράδυ μου γράψανε να το δείξουμε και στο ίντερνετ και θα το δείξουμε, αλλά δεν είναι στο πρόγραμμα, αλλά θα το δείξουμε μάλλον και εκεί, δεν ξέρω πώς ακόμα. Επίσης, ένας παλιός φίλος από το Ισραήλ, ο Γινατίρ, που φέτος πήρε το Όσκαρ πρώτο για το Σκίν, ένα έργο που θα δείξουμε και αυτό, πολύ σημαντικό και πολύ πάνω στη σημερινή Ευρώπη, με τις ακροδεξιές τάσεις και νεοναζί και τέτοια. Πολύ δυνατό πράγμα, 20 λεπτά. Τώρα μου θέλω να πω ότι δεν μπορεί να σου πει κάποιος ότι εγώ διαβάζω μόνο με τις στολίματα. Δεν με ενδιαφέρει το διήγημα ή το ποίημα. Και αυτό κάνουν πιο πολύ στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούν το μικρό μήκος ότι είναι λογοτεχνία είναι και το μυστόρημα και το διήγημα και η ποίηση. Και υπήρχε ακόμα πιο πολύ ίσως από όλα. Τέλος πάντων. Αυτό θα πει μικρού μήκους βασικά. Σωστά. Ας δούμε κάποιες κομμάτια της επικοινωνίας βασικά. Αυτά μπορείτε να τα δείτε όλα στις σελίδες μας στο Facebook, όπου αρχίζουν και ανεβαίνουν το ένα μετά το άλλο. Είναι και τα τρέιλερ και αναφορές για τις πιο σημαντικές από τις ταινίες που θα βρεθούν στο φετινό πρόγραμμα. Γιάννη, θα ήθελες να πεις και δύο λόγια για τον φίλο σου.
αδερφό, αδερφό, δεν ξέρω πώς αλλιώ θα το πω. Ο οποίο θα μα κάνει την ύφεση. Παιδιά, έχω ένα πρόβλημα εδώ. Δηλαδή, δεν θέλω. Σήμερα απάντησα πολύ θυμωμένα σε κάποιου στο Facebook. Α, πότε θα έρθει η οικονομία σε αυτό. Δεν θέλω ρε μαλάκα να πει για τον οικονομικό. Θέλω να δει να απολαύσει σινεμά, πώ το λένε. Έσπασα. Μακάρι να μην έχω τον Γιάννη και το έργο του Λάθη μου και αυτά. Και όπω πραγματικά νοιάζεται για σινεμά, να είναι εκεί. Όχι, έρχομαι. Έχω και κάτι δημοσιογράφο. Δηλαδή. Ξέρω ποιοι ήταν. Όταν είναι οικονομίε, εμφανίζονται μέσα. Και μετά φεύγουν, δεν ξέρω. Δηλαδή έλεγα. Μέσα το Γιάννη Σαντί το Σάββατο θα κάνει το γνωστό κουβεντολόγιο με τον κόσμο, θα τα πει λίγο χήμα. Σε μια ανοιχτή κουβέντα τέλο πάντων. Εντελώ ανοιχτή και εντελώ ντόμπρα που λέω. Τι άλλο πράγμα. Και θα μα δείξει και αρκετέ σκηνέ από το καινούριο του έργου που. Νομίζω θα πάει πρώτα Βερολίνο και μετά θα βγει στην Ελλάδα κατά τον Γενάρη του Λεβάρου. Την παλάτα τη φύση τη καρδιά. Πες πότε, να μην αναφέρουμε άλλο για Γιάννη. Αν λέω το θέμα είναι όλο, είναι ειλικρινά δεν υπάρχει έργο που να μην είναι ανθρώπινο εντελώς, έντονο ανθρώπινο και να μην αξίζει ένα, αν όχι χειροκρότημα, ένα wow, τι έκανε ο τύπος, αυτό το σκέφτηκε αυτό. Ακόμα και δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν περάσουμε και στο ίντερνετ. Μόνο να δείτε 5-6 έργα. Μήπως αν έκανα να δείξουμε το τρέιλερ για να καταλάβουν το τρέιλερ. Εκείνο που αποφασίσαμε χθες με τον Νικόλα είναι την Κυριακή που θα είναι όλη η Κυριακή αφιερωμένη στο ίντερνετ και στο Μαρκετάκι και στη Λιάπα. Μία ώρα πριν ξεκινήσουμε, αντί για 5 η ώρα, ξεκινάμε 4 και δείχνουμε έργα που κολλάνε με την όλη ιδέα του intimate από τα προηγούμενά μας. Και το λέμε intimate memories από το παρελθόν. Είναι μακάρι να χαρακτηριστικά παραδείγματα ταινιών που είναι ακριβώς αυτό. Εντάξει, όπως είπαμε, το intimate είναι πολύ δύσκολο τώρα να το περιγράψουμε έτσι, γιατί και στα ελληνικά είναι λίγο δύσκολες οι λέξεις. Δείτε όμως το τρίλερ, ναι, για το οικείο δεν κολλάει καθόλου μουσικά. Ναι, θα μιλήσω λίγο για το οικείο. Δεν κολλάει. Εντάξει. Άμα θα δεις, όχι, δεν θέσεσαι. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, ήρθα από... Πολύ θα ήθελα να βρω μια λέξη στα ελληνικά που κολλάει με την όλη. Το τι σημαίνει στα αγγλικά, στα γαλλικά το οικείο. Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μία λέξη, έτσι και εμείς σκεφτήκαμε αυτό το λογότυπο να είναι βασισμένο ακριβώς πάνω στην ανθρώπινη επαφή και σε όλο αυτό το συνέστημα που βγάζει η λέξη. Λοιπόν, μαζί με αυτή τη λέξη έρχονται πράξεις, συναισθήματα, οτιδήποτε και προσπαθήσαμε να τα αυτικοποιήσουμε στο λογότυπο χρησιμοποιώντας έντονα στοιχεία ανθρώπινα. Δηλαδή τις καμπύλες, τις συνδέουμε με τις καμπύλες του σώματος. Τα γράμματα που ενώνονται στο μη και στο νη είναι οι άνθρωποι που ενώνονται και γίνονται ένα. Δηλαδή το πάθος, ο έρωτας, η αγάπη, η έλξη, το σεξ, όλα αυτά προσπαθήσαμε να τα βγάλουμε μέσα από κάθε ένα γράμμα χωριστά τον τρόπο που συνενώνεται με το διπλανό του. Έτσι. Ένα και ένα χρόνο. Ναι. Αυτό θα ήταν λίγο trigger, μόνο τόσο χρόνια μετά. Έχουν διάφορες επαφές τα γράμματα μεταξύ τους, είτε όχι. Θα δούμε αργότερα και online και στα social media λίγο περισσότερα πράγματα για αυτό. Και εννοείται μόνο ένα χρώμα, που είναι και λίγο universal έννοια αυτού του χρώματος, της αγάπης, του πάθους και όλα, που στην ουσία έντασης και δεν έχει, έτσι, δεν έχει φύλλο, δεν έχει ηλικία, δεν έχει χρώμα, δεν έχει τίποτα. Είναι μια γενικά γλώσσα. Οπότε νομίζουμε ότι δεν χρειαζόταν τίποτα περισσότερο. Για την επικοινωνία του δεν θα σας πούμε τώρα κάτι παραπάνω. Είδατε λίγο αυτό, θα δούμε το τρέιλερ. Προσεχώς στα social. Πιο πολύ κολλάει με το φεστιβάλ αυτό που έχω μια διεύθυνση που θα πάει πάρα πολύ καλά σε όλη την Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια. Θα το ξεκίνημά μας. Η πρώτη μου τάση ήταν να φυσικά να το βαφτίσω, όχι ίντερνετ. Η πρώτη μου επιλογή ήταν η human. Αλλά επειδή έχει βγει ένα καταπληκτικό τρίωρο, τετράωρο, έχω την τρίωρη έκδοση μόνο
καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που λέει και αυτό έχει ο Χιούμαν. Μου λέει γυναίκα μα το Χιούμαν, το έχει χρησιμοποιήσει άλλο. Βασικά, Χιούμαν είναι ο τίτλο του φεστιβάλ. Το περιεχόμενο του εννοώ, το σινεμά του. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, Χιούμαν. Σημαίνει οικία. Αυτό δεν είναι μόνο. Το είπε πριν. Προσφυλά, λείπει λίγο και αυτό που λένε λίγο η ουσία, γιατί έχει και λίγο πιο συνέστημα, λίγο πιο κάτι από, πίσω, από κάτω που υποβόσχει, ας πούμε, σαν συναισθήματα. Ας πούμε, πέρα από την ελληνική εξήγηση. Το χείμα είναι και άλλα πράγματα. Υπάρχει ένα πολύ πιο μεγάλο. Υπάρχει θάνατο σε πείνα. Το χείμα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Είναι πολύ πιο μεγάλο. Α δούμε το τρέιλερ για να πάρετε και μια ιδέα. Αυτό θα είναι στα memories of internet memories. Αυτά είναι από ταινίες που παιχτήκανε στα προηγούμενα φεστιβάλ και από καινούργια. 20 δεκάτου μία έναξε. Είναι one night stand. Κυριακή. Όλη την Κυριακή. Σωστά. Η Κυριακή είναι ουσιαστικά 12 ώρες ίντιμα. Το σλόγγαν το οποίο χρησιμοποιούν για το ίντιμα είναι το one night stand. Θα είναι μία μέρα. Θα είναι μία μέρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η επικοινωνία την οποία έρχεται και αυτή η φωτογραφία είναι από τα γυρίσματα τα οποία έχουν γίνει για την καμπάνια του Intimate. Θα τα δείτε σε λίγες ώρες μάλλον στα social media, όπου θα αρχίσουν να προμοτάρουν το Intimate Festival, το οποίο θα είναι 20 Δεκάτου. Θα τα λέγαμε δύο διαφορετικά festival φέτος. Απλά το Intimate είναι διαφορετικά. Δύο εντελώς διαφορετικά, γι' αυτό έχουν και τη δική τους ταυτότητα, γι' αυτό έχουν και τα δικά τους trailer, γι' αυτό έχουν και αυτό που θα ήθελα να πω, έχουν και τα δικά τους site, τα οποία έχουν ανανεωθεί. Το μόνο που λείπει από τα site αυτή τη στιγμή είναι το αναλυτικό και το τελικό πρόγραμμα. Γιατί έχουμε με τον Γιάννη ταινίες, οι οποίες έχουν έκτηθει και τελευταία στιγμή. Οπότε ανανεώνουμε και βάζουμε τα τελικά προγράμματα. Το κάθε τρίωρο είναι 16 τρίωρα προγράμματα. Με περίπου 8 με 10 έργα στο κάθε τρίωρο πρόγραμμα. Είναι κοντά στις 120 πρέπει να το φανταστείς όλο το τρίωρο στο μυαλό σου. Πώς αντιδράει ο κόσμος, θα έχει μια ροή, να κολλάει το ένα με το προηγούμενο. Έσυξε το πρωί. Ναι, θα ρωτήσω ότι είσαι ο καλύτερος αυτό. Όχι. Το να βγάζεις ροή στο πρόγραμμα. Έτσι είναι την Πιάνγκλη, έτσι πιστεύω. Ναι. Εγώ το λέω, το έχω γράψει. Ναι. Αν κάποιος πάρει Πιάνγκλη, πόσες θα θέλεις να διαθέσεις για τον Ιωάννη. Να ήταν μια πολύ καλή χορηγή αυτό, να έχουμε. Ένα σου πείτε. Αν πάρει Πιάνγκλη, πόσες θα θέλεις να διαθέσεις. Πόσες μπορεί να είναι. Γιατί συμπίπτουν αρκετές. Όχι, δεν το εννοώ για τις ταινίες. Μπορούμε να δούμε και τις 120, όχι. Και τις 120 όχι, γιατί είπαμε... Το έχουμε κάνει μόνο δύο άτομα ως τώρα. Ένας Ισπανός που ήταν Εράσμους εδώ, φοιτητής. Και... Πώς είχε ανοιχτέ και τις δύο πόρτες και καθόταν ανάμεσα στο σύνδεμα. Και ο Ίγκορ, ο άντρας της Μαρίας Ιωσάνου. Δεν έχει χάσει τίποτα. Ερχόταν μαζί μου όταν ξεκινώναμε τον Αλέξανδρο και φεύγουμε μαζί στις 12. Κάθε μέρα. Τότε όμως ήταν ένας κινηματογράφος. Τώρα είναι δύο αίθουσες. Ναι, είναι και δύο. Γι' αυτό λέμε, πόσο μπορείς. Πολλά σημαντικά έργα θα πετύχουν και εδώ και εκεί. Δύο φορές δηλαδή, αρκετά.
για να μην τα χάσει κανένα όσο γίνεται. Αν και θα ήταν ωραίο να μην αναμειγνύονται τα προγράμματα, πέτσι και πολλέ. Δηλαδή, προσπαθούσε να δει. Συγγνώμη, αλλά είναι συνέντευξη τύπου, δεν είναι συνέντευξη που κάνει. Γιατί εμεί συγχωρούμε για το μέσο μα, όχι δηλαδή. Ξέρω ότι πειράζει εμένα για τη ροή. Μετά ερωτήσει, ό,τι θέλετε. Να ευχαριστώ τους σχολικούς μας που είναι αρκετοί. Μας βοηθάνε και με τα μέσα. Τα μέσα βασικά. Ναι, τα μέσα βασικά. Δεν ξέρω αν θέλετε ό,τι θέλετε σε ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι βασιζόμαστε σε εσάς για να ακουστεί πιο πολύ το φεστιβάλ. Δηλαδή πολλοί μπορεί να λένε ούτε το ξέραμε καθόλου. Τι έκαμε, έχουμε ένα μπάτζετ αστείο. Να είπαμε τι. Πάμε για ερωτήσεις τώρα δηλαδή. Αφήσεις τυπώσατε, αφήσεις κάτι. Είναι στο τυπογραφείο. Να ξεκινήσουν κάποιες πιο βασικές ερωτήσεις όπως πόσες ταινίες είναι κάθε μέρα και τα λοιπά. Εγώ δεν άκουσα τίποτα τέτοιο. Κοίτα, είναι συνολικά, ούτε εγώ τις μέτρησα να τις κάνω τα ταινίες. Είναι κάτι πάνω από 100 ταινίες. Είπα στο κάθε, είναι 16 τρίωρα προγράμματα και στις δύο αίθουσες. Το κάθε πρόγραμμα έχει από 8 με 10, καμιά φορά πολύ και 11. 8 με 10 ταινίες περίπου στο κάθε τρίωρο. Ανάλογα, φέτος έχουμε πάρα πολλά έργα που είναι κοντά στη μισή ώρα. Και μας έχουν πάρει χαμπάρι ότι είμαστε πολύ αυστηροί και δεν επηρεαζόμαστε από άλλους παράγοντες στην επιλογή που κάνουμε. Γράφω τον Ισπανό που του έχω δει στη έργα, Άλεξ Λόρα, πήγε την εφέρα. Δεν έχω πάρει ακόμα έργο σου. Τώρα τι να το έστελνα να το έκανα, αλλά θα το απέριξες. Τα ακούω και αυτά και από Έλληνες και παιδιά από τη σχολή κινηματογράφου. Λέει, συνολή, ναι, γιατί δεν μου είχε δει, θα το απέριξες. Λέει, αλλά πήρε βραβεία αλλού. Δεν είναι όλα, είναι 4.500 φεστιβάλ μικρού μήκου σε όλο τον κόσμο. Οι Γερμανοί στην έρευνα που κάνανε μας βάλουν στα 25 καλύτερα ευρωπαϊκά. Λόγω του προγράμματος βασικά. Γιατί, πώς το λένε, παράλληλες εκδηλώσεις και πάρτι και τελετές λήξεις σε πάρ και δεν έχουμε. Ούτε καν βραβείο. Δηλαδή πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο, καλύτερο έργο του φεστιβάλ, φορκέζεται. Δεν πιστεύω στο καλύτερο, συγχαίρομαι στη λέξη best, δεν θα πει τίποτα. Γιατί είναι best αυτό και όχι το άλλο ή το άλλο ή το άλλο. Οπότε δίνουμε τα βραβεία, μπορεί σε 15 έργα, σκηνοθέτες, μπορεί σε 30, μπορεί σε 5, ανάλογα ποιοι αξίζουν ένα χτύπημα στην πλάτη. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία δουλειά, πας στο σινεμά ή το σενάριο ή τις ερμηνείες ένα βήμα μπρος, όχι πίσω. Και εκεί δώσω κάτι να χαρεί. Και είναι αρκετοί οι σκηνοθέτες οι Ευρωπαίοι που λένε τι καλά επιτέλους σε ένα φεστιβάλ που δεν βασίζεται στον πρώτο βραβείο. Είναι λίγο αντιδημοκρατικό το πρώτο βραβείο. Να μην πω και καπιταλιστικό δηλαδή, χωρίς να το παίζω αριστερό, ούτε δεξιό, ούτε δύο διάμεση. Τι ώρα ξεκινάτε, τι ώρα ξεκινάει κάθε μέρα το βολί. Ξεκινάμε στις 5. Εκτός από τη Κυριακή στο ίδιο, που αποφασίσαμε χτες να βάλουμε και μία ώρα, να ξεκινήσουν 4 και να υπάρχει μία ώρα, 2, 3, 4 ώρα από προηγούμενα δικά μας, που είναι τα μάμ για το ίδιο. Όπως αυτό με το Μποτάνικο που ξεκίνησε. Αυτό είχε ένα περσενάριο απίστευτο. Πολύ καλό. Τρελό εντελώς, δηλαδή. Έχουν ιδέες, δεν ξέρω πού το βρίσκουν. Ένα μαύρο χιούμορ καλλιτεχνικό και λίγο έτσι γκόθικ. Αλλά ένα που δεν είναι φαντασία του. Εδώ, δύσκολο. Την είσαι πύριο που πήρες αυτό. Ό,τι ήταν και πριν από 5-6 χρόνια, 5 χρόνια. Για τους άνεργους τελικά θα είναι η πρώτη προβολή, θα είναι ή όλες, γιατί κάποιες θα έγραμε το ένα. Πάντως οι άνεργοι δεν πληρώνουν, αρκεί να έχουν την κάρτα, να ξέρουμε τι είναι. Πόσο να πληρώνουν. Όχι. Όσο το καλύτερο. Ποτέ δεν πληρώνουν, όμως, βέβαια. Σχετικά με αυτό που είπατε λίγο προηγουμένως, δηλαδή, την φαντασία που βρίσκεται ότι έχουν οι Βέλγοι, ας πούμε, το γκόφ αυτό και τα λοιπά, και την έλλειψη φαντασίας, έλλειψη ταλέντου στην Ελλάδα, δηλαδή, τι διαπιστώνετε, κάνοντας ένα κάλεσμα, ας πούμε, γιατί... Δεν ξέρω τι είναι έλλειψη κάνοντας. Ειλικρινά δεν ξέρω. Κακό σενάριο. Είπε τώρα, παράδειγμα, ο Άξο,
τουλάχιστον λίγο και δείτε το παγκόσμιο και ουρλιάζα. Αυτό είναι ένα, αυτό είναι 12 λεπτά. Αυτό είναι ένα, αυτό είναι ένα. Θέλω να συγχωρεί παιδί μου. Δηλαδή έχω δει φαντασία πολύ καλή στο περσινό μόνο από ελληνικά έργα. Δεν είναι φαντασία, δηλαδή να δουλεύει το μυαλό σου, δεν ξέρω. Μήπως αυτό μπορεί να δημιουργήσει, ξέρω, την ιδέα από εδώ και πέρα, γιατί και πάρα πολύ, πραγματικά πολύ ωραίο το λογό που είναι καταπληκτικό σε εμάς και αντίρρε, έτσι, είναι και το ένα και το άλλο, ξέρω. Στην Ιντζήλια. Μπράβο σου. Μήπως, ας πούμε, δηλαδή μια ιδέα, ξέρω εγώ, του χρόνου να έχει και ένα class, ξέρω εγώ, αυτό, με ένα δύο-ωρο, τρία-ωρο, ξέρω εγώ, ή κάποια εργαστήρια για σενάρια, ξέρω εγώ, να κάνει κανένα master class κανένας. Ναι. Για το τίποτα τέτοιο. Τη στιγμή αυτή δεν μπορώ να δώσω εισιτήρια για τον Οικονομίδη, του Άντου Τελεφρό, για άλλα παιδιά από την Αθήνα που θέλουν να έρθουν, που είναι αξιόλογα. Η γυναίκα του Λάθμου, η Αριάν Λαμπέτ, που έπαιζε και στο Άτεμπερ και στο Νοστακό, έχει κάνει το πρώτο της έργο, μισή ώρα. Με μια κοπέλα από την Αθήνα βασικά που θέλει, πάρα πολύ καλό έργο, Όνα λέγεται, με δύο λάμπα. Η κοπέλα που παίζει είναι Ελληνορουμάνα, δεν ξέρω, πάντως το όνομα είναι Ρουμάνικο, αλλά ζει στην Αθήνα και έχει πάρει τον περασμένο μήνα και πρώτο βραβείο ερμηνείας για ένα άλλο που θα δείξει το δικό τη, που παίζει και αυτή μάλλον. Και δεν υπάρχουν λεφτά, δεν φέρω. Και του λέω πάρ' το τρένο. Και μου λέει να θα κλείσω με τρένο. Δηλαδή όλα αυτά, δεν τα έχουμε σκεφτεί όλα. Μάστερ κλάς το ένα, το άλλο, σκατά, γυρίσματα σε 48 ώρες να τα δείξουμε. Με γυρίσματα με κινητά τηλέφωνα. Έχει σημαντικό. Και μην ξεχνάμε, και σε μία πάνη και από αυτούς, by the way, ο Έλλης, γαμώτα. Το 7, ήμασταν το πρώτο φεστιβάλ, το 7 στο πρώτο μας, το πρώτο στην Ευρώπη που έκανε τρίωρο πρόγραμμα με έργα τραβηγμένα τα κινητά. Και τα έχω ακόμα όλο σπίτι. Και τώρα ήταν 20 λεπτά, μονοπλάνο με τον τύπο τον Γκρεζάκη, που ακούει ότι η κοπέλα του κάπου στη Ρωσία στους πάγους πέθανε και ψάχνει να βρει το πτώμα της στους πάγους με κινητό. Το 7. Πριν τα smartphones. Λοιπόν, γι' αυτό και φέτος θέλαμε να κάνουμε κάτι με κινητά τηλέφωνο, αλλά δεν προλάβαμε. Δεν έχω το κάνει. Τα έχουμε σκεφτεί όλα αυτά. Θεωρήσαμε ότι είναι καλό να κάνουμε ένα-ένα τα βήματα και να είναι σταθερά. Οπότε ξεκινήσαμε με την παρουσίαση τουλάχιστον και του Intimate και της νέας ταυτότητας του φεστιβάλ. Οπότε του χρόνου, Γιάννη, θα είμαστε ακόμα πιο ενθουσιασμένοι. Φέτος είναι το 10 ή 13. 13. Τάσο μου. Σε είδε. Κάνα σχόλιο, καμία ερώτηση όλα από σένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, καλή επιτυχία. Καλή συνεργασία με άλλο διεθνές φεστιβάλ, ενδεχόμενη, γιατί όχι. Θα συνεργαστούμε. Πριν, Κωνσταντινούπολη και Φεβρουάριο. Ναι, εντάξει. Πριν, να κάνω όποιος μας καλέσει. Ναι, κάλεσε. Δεν πάμε και λέμε κάποιος σε εμάς. Εντάξει, εγώ θέλω πολλές. Καλό είναι γιατί διαφημίζει τη Θεσσαλονίκη. Στη Σμύρνη.